μοναδική προσφορά στους αναγνώστες της ε, ένα συλλεκτικό ημερολόγιο για το 2020. Καλό θα είναι να μην την παίρνουν όπως είπα και πριν μόνο με βάση τις προσφορές αλλά οι προσφορές που έχει κάνει διαχρονικά η Αυγή εδώ και 15 χρόνια είναι όχι μόνο τα ημερολόγια όπως ξέρεις αλλά και μια σειρά βιβλία και μια σειρά ειδικέ εκδόσεις και αφιερώματα ναι. Άλλωστε και πριν τι κιορτέ είχαμε κάνει μια εορταστική προσφορά από τι παλιέ εκδόσει τη Αυγή και βιβλία. πήγε και καλά. Να το πω έτσι και σε όσου μα ακούνε και ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την κυκλοφορία τη Αυγή, έδειξε ότι ακόμα μπορεί να πατήσει. Ελπίζω λοιπόν και όσοι μα ακούνε σήμερα και όσοι ειδοποιηθούν και με τι προσπάθειε που κάνουμε με τα email και με, τις, με τα facebook κτλ., να πάνε αύριο στο περίπτερο. Γιατί χωρί περίπτερο εφημερίδα δεν υπάρχει και χωρί καθημερινή Αυγή δεν υπάρχει επικοινωνία. Όπω γίνεται και η δική σα η δουλειά, η καθημερινή και στην ιστοσελίδα. Αύριο λοιπόν έχει την ευκαιρία ο καθένα μα και η καθεμιά μα να βρει στα περίπτερα την Αυγή με το ημερολόγιο που αναφέρεται στη δεκαετία του 60 και τους μεγάλους αγώνες τότε της νεολαίας της αριστερά ή τους αριστερούς νεολαίους θα έλεγα εγώ πιο ευρύτερα γιατί δεν ήταν όλοι το ίδιο αλλά ήταν όλοι σε μια κατεύθυνση γιατί για να θυμίσουμε ήταν η δεκαετία που σφράγισε τη χώρα και που δυστυχώς στα αδιέξοδα της τότε δημοκρατικής αναμέτρησης, οδήγησε με αμερικανική παρέμβαση. Μια να το ξαναθυμίσουμε yeah. για να δούμε και τι διαχρονικέ ευθύνε που κάποτε έκανε αυτοκριτική και ο Κλίντον στην αμερικανική παρέμβαση και στο αμερικανοκίνητο πραξικόπημα του 1967. Συνεπώ θα θυμηθούν οι παλιότεροι θα ξαναμάθουν οι νεότεροι, αυτή είναι θα η προσπάθειά μα. Φωτογραφικό υλικό, yeah. πλούσιο. Και τέλο πάντων να το αξιολογήσουμε μετά έχοντα το δει. Και εσεί και οι συνάδελφοι, οι υπόλοιποι It's από τα άλλα μέσα, αλλά κυρίω οι αναγνώστε που θέλουν να καταλάβουν ότι στηρίζουν την ουσιαστική ενημέρωση αγοράζοντα την Αυγή, ακούγοντα το κόκκινο, παρακολουθώντα τι ιστοσελίδε και κρατώντα και στο αρχείο του αυτέ τι προσφορέ. Γιατί αν κάνουμε καμιά φορά και καμιά συζήτηση ευρύτερη για τα ημερολόγια τη Αυγή, θα δείτε ότι έχουμε κάνει καλά ημερολόγια που ακόμα και τώρα έχουν αξία. Και για μένω, το Μάιο του 1968, άλλα λευκόματα που είχαμε κάνει για την Οκτωβριανή Επανάσταση και πάει λέγοντα. Συνεπώ, ο καθένα, αύριο, πάει στο περίπτωμα τη γειτονιά, α το πει σε κανένα γνωστό, που είναι ευκαιρία να δει και ένα ημερολόγιο και την Αυγή που να μην την έχει ξαναδεί, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά στο ζήτημα των νέων αναγνωστών υστερούμε όπω και όλε οι εφημερίδε και το ξέρει καλά γιατί δουλεύει και είναι στην Εφημερίδα Συντακτών και, και είναι στίχημα για τι εφημερίδε και τέλος. για τη δημοκρατία να συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Και να διαλέγει ο καθένα, και μακάρι να διαβάζει και το αντίθετο όπω λέγαμε πάντοτε, και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και να θυμίσω ότι άλλωστε δυστυχώ αυτή η σημερινή κυβέρνηση έκοψε, και είναι η μεγάλη ευθύνη του κυρίου Πέτσα, που θα τα ξανασυζητήσουμε σε άλλη αφορμή, τα μέτρα υποστήριξη του τύπου. <Τι> στο στο και... όνομα <Τι... του <Τι... να κρατηθούν διάφορε άλλε ισορροπίε <Τι>... τη νέα δημοκρατία και αυτή τη κυβέρνηση. Αλλά αυτά θα τα ξαναπούμε. Συνεπώ αύριο στο περίπτερο. Με την αυγή, για την αυγή, για την ενημέρωση, ξαναλέω. Επομένει, Δεν μπερδεύεται ε... η διαφήμιση με την ενημέρωση και προσπαθούμε διπλά, με πληρότητα εγώ, να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα ενημερωθεί ο αναγνώστης και θα του μείνει και να καλέσει το ημερολόγιο για τη νέα χρονιά. Δημήτρη Στούπος, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ανοχή της παράτασης και ελπίζω η χρονιά να φέρει περισσότερες προσπάθειες και αγώνες για όλους για το καλό τη δημοκρατία τη ενημέρωση. Νικολέτα, ένα τραγουδάκι.